ευχηθώ να έχει μια όμορφη ημέρα. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα και σε εσάς. Και ξέρω ότι μιλάω τώρα με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δεχθεί απειλές και απειλές. Ακριβώς. Τα ίδια πράγματα, τα πολύ πρόσφατα, πήρα στο Messenger επίσης κάτι παρόμοιο. Με κατάρες και απειλές και όλα αυτά. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη μου, εσείς προχωρείτε κάθε φορά σε καταγγελία στην αστυνομία, αν ή πλέον όχι. Δεν αξίζει τον κόπο πλέον να ασχολείσαι με αυτά τα άτομα εάν σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Και εκείνο που με κάνει ιδιαίτερα να λυπάμαι για αυτή την κατάσταση είναι ότι χρησιμοποιούν την θρησκεία και την αναμειγνύουν με τέτοιου είδους συμπεριφορές, κατάρες και αφορισμούς. Ναι. Πραγματικά έχουμε και εκτός αυτού που για μένα δεν πρέπει να το αγγίζουμε, έτσι, δεν πρέπει πραγματικά να αγγίζουμε τη θρησκεία για τέτοια πράγματα, δεν δείχνουμε την πίστη μας σε κανέναν με αυτούς τους τρόπους. Από την άλλη, κύριε Καραγιάννη, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένα μπέρδεμα σε ό,τι έχει να κάνει μαζί με την επιστήμη και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Αυτόν έγινε. Πείτε, θέλω να σας παρακαλώ να μου το πείτε. Αυτόν έγινε ευθύς εξ αρχής. Αυτή η παραδοξότητα ή στα αγγλικά είναι misconception, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα την ελληνική λέξη. Αυτός ο παραλογισμός, τέλος πάντων, ότι για τα πάντα ευθυνόμασταν εμείς τους λέγαμε τι να κάνουν. Και φυσικά και οι πολιτικοί για δικούς τους λόγους έλεγαν να ακούμε τι μας λένε οι ειδικοί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό πρέπει να είναι πασιφανές πλέον, ότι οι τελευταίες 2-3 αποφάσεις του Υπουργικού ήταν αποφάσεις που πήραν το Υπουργικό χωρίς μεγάλη βοήθεια από εμάς. Ναι. Επειδή χθες και η κυρία Κολιού έκανε κάποιες δηλώσεις και αναφέρθηκε στα μέτρα που ακούσαμε την τελευταία φορά, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να το ξεκαθαρίσουμε για άλλη μια φορά. Γιατί προχθές κιόλας ήταν ένα τρανό παράδειγμα. Το Υπουργικό ήταν στις 9.30 ώρα το πρωί και η συνάντηση που εσείς δεν θα καταφέρνατε να παρευρεθείτε όπως μου είχατε πει στην εκπομπή, ήταν το απόγευμα. Άρα, οι αποφάσεις που ληφθήκαν, δεν συζητήθηκε το περιεχόμενο αυτών των αποφάσεων από εσάς πιο πριν, με εσάς. Εμπολής όχι. Μας ζητήθηκε να τοποθετηθούμε επί ενός θέματος το οποίο είχε να κάνει περισσότερο για τα πρωτόκολλα. Για τα πρωτόκολλα. Τώρα. Αποδέσμευσης και για βοήθεια αντισυχνηλάτησης βασικά. Ναι, θέλω λίγο ένα σχόλιο σε αυτό. Δεν έχουμε δει να μπαίνουν κάποιες διαφοροποίησεις σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμένους. Μόνο σε περίπτωση επαφής. Στενής επαφής εννοώ, μετά από 3 μέρες να διεργείται ένας έλεγχος. Ναι. Αυτό το διάστημα των 3 ημερών όμως, κύριε Καραγιάννη μου, δεν χάνουμε. Είναι εδώ που εγώ διαφωνώ και θα το τονίσω και αυτό και δημοσίως. Δεν γίνεται. Το τόνιζα από την πρώτη στιγμή που βγήκαν τα πρωτόκολλα αυτά, ότι εμένα με ανησυχούσε το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να κυκλοφορήσει για 2-3 μέρες μέχρι να σιγουρευτούμε ότι δεν κόλλησε, αμέριμνος. Ναι. Φυσικά τώρα έχει μπει αυτόν το έξτρα τεστ στις 72 ώρες. Είναι κάτι προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά πάλι παραμένει το τι κάνει αυτές τις 72 ώρες. Δηλαδή αν είναι στη δική του πρωτοβουλία να κρατάει τις αποστάσεις του, να προστατεύεται και να προστατεύει τους άλλους, καλώς. Έχει άλλους όμως που θεωρούν ότι εφησυχάζουν μάλλον ότι δεν έχουν κολλήσει. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο είδαμε και χθες. Και από την άλλη σήμερα ξεκινούν κάποιοι περιορισμοί για τους ανθρώπους που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Ήταν από οι προηγούμενες αποφάσεις, συν κάποια άλλα πράγματα που προστίθενται και μπαίνουν σε εφαρμογή από σήμερα, κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν, από τη μία έχουμε την επιστήμη που μας λέει ότι αυτή τη στιγμή το μοναδικό μας όπλο, εκτός από είναι το εμβόλιο, και να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτό δεν λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που λέμε και είναι αυτό που τονίζω επανειλημμένα. Αν θυμάστε, πάντα λέγω ότι εκτός από τους εμβολιασμούς, τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τη δική μας συμπεριφορά. Και η δική μας συμπεριφορά έχει να κάνει με την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και των μέτρων αυτοπροστασίας. Και κυρίως η χρήση της μάσκας. Είναι το δεύτερο καλύτερο εμπόδιο που έχουμε και αυτή τη στιγμή
γίνεται ακόμα σημαντικότερο, διότι έχουμε αυτόν τον μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά την παραλλαγή όμικρον, κατά πόσον τα εμβόλια είναι εξίσου αποτελεσματικά όσον ήσαν και κατά της Δέλτας. Φαίνεται ότι δεν είναι και φαίνεται ότι η τρίτη δόση είναι απόλυτα αναγκαία. Και έστω και με την τρίτη δόση αποτρέπουν τις νοσηλίες μόνο κατά 70% και προστατεύουν ίσως κατά 30-40% από τη μόλυνση. Ναι. Άρα με αυτά τα δεδομένα και με το νέο, τη νέα τη μετάλλαξη, την παραλλαγή που υπάρχει και με τις άλλες που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν, πέραν από τον εμβολιασμό που λέει η επιστήμη ότι πρέπει να προχωρήσουμε και ότι πρέπει είναι από τα πιο δυνατά μας όπλα, δεν θα έπρεπε κατά την δική σας άποψη να ληφθούν ενδεχομένως κάποια μέτρα που να προφυλάσσουν το κάθε άτομο? Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουν πολλοί άλλοι παράγοντες στην εξίσωση και κυρίως το γεγονός ότι κοντεύουμε κοντά στα Χριστούγεννα. Ο κόσμος θέλει να περάσει για πρώτη φορά εδώ και 2 χρόνια τώρα Χριστούγεννα λίγο πιο κοντά στην κανονικότητα. Και μετά είναι οικονομικοί λόγοι. Δηλαδή δεν μπορεί μια χώρα να κρατάει την οικονομία της όμηρον και κλειστή λόγω της πανδημίας. Από καιρόν λέγαμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Αυτόν προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ιός πάντα είναι ένα βήμα μπροστά από μας. Ναι. Και μας ξενίζει με τις μεταλλάξεις του. Κύριε Καραγιάννη μου, το γεγονός ότι ακόμη υπάρχει κόσμος που μπερδεύει την επιστήμη με τα μέτρα ή το δεν πιστεύει στο τι λέει η επιστήμη, πιστεύετε ότι οφείλεται σε μία παρεξήγηση των 2 που συγχέονται? Πιστεύετε ότι κάπου δεν βρήκαμε τους τρόπους επικοινωνίας? Είναι κάτι βεβαίως που δεν συμβαίνει μόνο στην Κύπρο, για να μην το κάνουμε δικό μας αυτό το δώρο. Υπάρχει σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο, ένα τέτοιο κύμα. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά και δεν το κάναμε? Κοιτάξτε, γίνεται τρομερή προσπάθεια από όλους μας να ενημερώσουμε σωστά. Δυστυχώς πολλοί νομίζουν ότι τους λέμε ψέματα. Άρχισε το Υπουργείο μαζί με τον κύριο Φελάν κάποιες ενέργειες ενημέρωσης. Έγινε η πρώτη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στη Λευκωσία. Έγινε μια αρχή. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι οι αντιδράσεις στην Κύπρο είναι μικρότερου βαθμού από ό,τι σε άλλες χώρες. Δηλαδή, εδώ στην Κύπρο ο περισσότερος κόσμος έχει πιστεί, έχει πάει να εμβολιαστεί. Είτε θεωρεί ότι αναγκάστηκε να πάει να εμβολιαστεί, είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως, έχει εμβολιαστεί και αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι. Πάμε λίγο για την όμικρον τώρα να πούμε. Τι βλέπουμε, ποιες επιφυλάξεις έχουμε από πλευράς Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας? Κοιτάξτε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην τελευταία του ανακοίνωση επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν σούπερ μεταδοτικό στέλεχος, ότι πρόκειται για ένα στέλεχος το οποίο έχει χαμηλότερη νοσηρότητα, παρόλο του ότι από ό,τι ακούμε άρχισαν και αυξάνονται και οι αριθμοί των ατόμων που νοσηλεύονται τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της όμικρον και μάλιστα είχαν και τον πρώτο θάνατο εκεί πέρα. Αλλά αφήνει έτσι ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, λέγοντας ότι πρέπει να αναμένουμε περισσότερες μελέτες. Και γι' αυτόν και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή αβέβαιος, διότι οι μελέτες έχουν γίνει στο εργαστήριο κάτω από πολύ έτσι επιστημονικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας μόνο αντισώματα έναντι του ιού. Το εμβόλια προκαλούν και άλλους τρόπους παραγωγής ανοσίας στον οργανισμό μας και επομένως η εμπειρία στην κοινότητα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική και εδώ αναφέρομαι προς το θετικότερο, όχι προς το αρνητικότερο. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι περνώντας γύρω στα Χριστούγεννα θα έχουμε, φαντάζομαι, και περισσότερη πληροφόρηση, θα δούμε και πόσο η διασπορά της συγκεκριμένης μετάλλαξης θα επηρεάσει
Έχετε κάποια συμβουλή για όσους θα έρθουν, για παράδειγμα, από το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα για τα Χριστούγεννα στην Κύπρο? Ξέρουμε ότι είναι πιο εντατική έλεγχη στα αεροδρόμια. Όμως δώστε μας και εσείς κάποιες συμβουλές, κύριε Καραγιάννη μου, και για ανθρώπους που θα έρθουν να δουν μέλη της οικογένειάς τους, θα δουν γιαγιάδες, παππούδες. Επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την Όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλό είναι οι άνθρωποι αυτοί, αν μπορούν να κάνουν ένα γρήγορο τεστ εκεί πριν την αναχώρησή τους. Φυσικά θα κάνουν την PCR εδώ πέρα και 3 μέρες αργότερα ακόμα έναν γρήγορο τεστ, ελπίζοντας πρώτες 3 μέρες να περιορίσουν τις κινήσεις τους, να μην δουν τουλάχιστον ευάλωτα άτομα. Και πρέπει να πούμε ότι χθες για πρώτη φορά είχαμε 43 θετικά κρούσματα στις πύλες εισόδου της χώρας. Πολύ αυξημένος ο αριθμός, κύριε Καραγιάννη. Πολύ αυξημένος, πολύ αυξημένος. Είχαμε 35 την Κυριακή και 32 τη Δευτέρα. Που σημαίνει τι κάνουμε? Δηλαδή, εντάξει, βάλαμε το PCR, το ανοιχνεύουμε. Χρειάζεται και κάτι άλλο? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έχουμε την εμπειρία των περιστατικών στη Λεμεσόνη, οι οποίοι θετικοποίησαν 3-4 μέρες αργότερα που ήσαν αρνητικοί με την άφηξη τους στην Κύπρο. Επομένως, είναι κάτι το οποίο και αυτοί που ταξιδεύουν με την ανάπτυξη των πρώτων συμπτωμάτων, αν είναι δυνατόν, να προχωρήσουν για ακόμα έναν τεστ. Ναι. Τώρα, μου λένε ότι πόσες πιθανότητες υπάρχουν να μεταδώσει κάποιος την νόσο μετά από 11 ημέρες που έχει νοσήσει ο ίδιος? Είναι περιορισμένες. Είναι περιορισμένες. Δηλαδή 11 μέρες μετά την ανάπτυξη των συμπτωμάτων. Μάλλον αυτόν εννοούν. Ναι. Το αποτέλεσμα. Ότι το αποτέλεσμα βγήκε πριν 11 μέρες. Είμαστε στην 11η μέρα. Μπορώ να μεταδώσω τον ιό? Όχι. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 2 τρόποι να αποδεσμευτεί κάτι. Κάποιος στις 10 μέρες με PCR, επομένως τότε επιβεβαιώνεις ότι δεν μεταδίδεις, ή στις 14 μέρες αποδεσμεύεσαι αυτόματα. Μάλιστα. Εκτός και αν έχεις συμπτώματα ακόμα. Ναι, αν έχεις συμπτώματα, καλύτερα να περιοριστείς. Δηλαδή, από εκεί και πέρα είναι και στον κάθε ένα μας ξεχωριστά πώς το αντιλαμβάνεται. Ναι. Δηλαδή, αν έχουν περάσει ακόμα και 14 μέρες και εγώ συνεχίζω να έχω βήχα, για παράδειγμα, δεν θα βγω έξω να πω να συναντήσω κάποιον άνθρωπο. Θα παραμείνω στο σπίτι μου, περιορισμένη. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο βήχας πολλές φορές είναι παρατεταμένος και παραμένει περισσότερο των 14 ημερών. Μην αφήσω όλο τον κόσμο σπίτι. Τώρα θα μου σούρνουν άλλα με τα μηνύματα. Όχι, όχι. Δεν είπα τίποτα. Να ακούτε τον κύριο Καραγιάννη, όχι εμένα. Εντάξει, απλώς τέλος πάντων, οτιδήποτε και αν έχουμε ένα σύμπτωμα, είτε είναι γρήπη είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να προσέχουμε τους γύρω μας. Αυτό. Αυτό και μόνο. Φυσικά πρέπει να έχουμε την έγνοια ότι μπορεί να είναι κορονοϊός. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη μου. Τα μηνύματα δεν καταλαβαίνετε τι διαβάζω. Είναι καλά όμως αυτά τώρα που ήρθανε. Δεν έχουν κατατάξει σε κάποια ομάδα, εντάξει. Ελπίζω. Να είστε καλά.